Καλησπέρα, καλώς ήρθες στο σημερινό βίντεο που θέλω να σου αποκαλύψω τα τρία βασικά συστατικά μιας επιτυχημένης δίαιτας. Ποια τρία χαρακτηριστικά χρειάζεται να έχεις για να πετύχεις μια σημαντική αλλαγή μέσω της διατροφής σου. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που θέλω να σου πω είναι τα εξής: η ακρίβεια, η ευελιξία και η συνέπεια. Και ο σκοπός μας, ο μεγάλος στόχος ενός προγράμματος διατροφής, είναι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά να τα έχουμε σε ισορροπία. Οι περισσότεροι αυτό κάνουν λάθος και εκεί την πατάνε και έτσι οδηγούνται στο να σταματήσουν ένα πρόγραμμα αλλαγής εικόνας σώματος. Έχουν πολύ υψηλή ακρίβεια, δηλαδή παίρνουν ένα πρόγραμμα διατροφής, το διαβάζουν κατά γράμμα και αν τυχόν ξεφύγουν, αν τυχόν τους πέσει μία παραπάνω κουταλιά ρύζι στο φαγητό, λίγο παραπάνω λάδι, φάνε ένα γλυκό επειδή τους κέρασε ο φίλος τους που είχε γενέθλια, απογοητεύονται, τα παρατάνε και ξεκινάνε από την αρχή. Έχουν πάρα πολύ ψηλή ακρίβεια στο πρόγραμμά τους και μηδέν ευελιξία. Συνεπώς και μηδέν συνέπεια στο τέλος. Εκεί το χάνουν οι περισσότεροι στη λεπτομέρεια και ξεχνάνε ότι μια διατροφή λειτουργεί αθρηστικά. Δεν μας νοιάζει τι γίνεται σε μια μεμονωμένη στιγμή. Μας νοιάζει τι γίνεται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι τι θα γίνει σε μια μέρα, θα γίνει σε όλη την εβδομάδα, σε όλο το μήνα, σε όλο το τρίμηνο που προσπαθείς. Θέσε λίγο πιο μακροχρόνιους στόχους και μην απογοητεύεσαι από τη μέρα σε μέρα αν έχεις κάνει μερικά λαθάκια. Από την άλλη βέβαια, δεν θέλουμε να έχεις υπερβολική ευελιξία. Γιατί υπερβολική ευελιξία λες, άμορε, κανονικά ήταν να φάω αυτό στο πρόγραμμά μου, ας φάω έξω σήμερα όμως, δεν πειράζει. Και την άλλη μέρα είσαι πάλι ευέλικτος. Α, μου αρέσουν και αυτές οι γεύσεις, πρέπει να τις δοκιμάσω. Και την παράλληλη μέρα, πάμε να φάμε ξανά έξω. Χάνεις πάρα πολύ από την ακρίβειά σου και συνεπώς και από τη συνέπεια που έχεις στο πρόγραμμα, οπότε δεν βλέπεις κανένα αποτέλεσμα. Απογοητεύεσαι, λες η δίαιτα δεν δουλεύει, δεν λειτουργεί πάνω μου, ώρα να τα παρατήσω. Είναι πολύ λεπτή γραμμή, πολύ λεπτή ισορροπία και φυσικά έχει να κάνει με το στόχο σου. Αν έχεις πολύ υψηλό στόχο, χρειάζεται πολύ υψηλή ακρίβεια και αντίστοιχα λίγο πιο περιορισμένη ευελιξία, έτσι ώστε να έχεις καλή συνέπεια και να φτάνεις στο στόχο σου. Οποιοσδήποτε στόχος χρειάζεται συνέπεια, αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά το πόσο ακρίβεια χρειάζεται να έχεις το πρόγραμμά σου έχει να κάνει με το πόση αλλαγή θες να δεις επάνω σου. Αν δεν είσαι ανταγωνιστικός αθλητής, η συμβουλή μου είναι να μην τρελαίνεσαι με τη λεπτομέρεια. Δεν χρειάζεται να παίρνεις το πρόγραμμα διατροφής και να το ακολουθείς πιστά. Okay, εννοείται, είναι μεγάλη βοήθεια. Όλοι υποστηριζόμαστε από ένα πρόγραμμα που σου λέει ακριβώς τι να κάνεις να μην χάνεσαι, να ξέρεις πάνω κάτω πώς θα κινηθείς, ποιο δρόμο να βαδίσεις, αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε και ευαγγέλιο. Θέλουμε να παίρνεις καλές ιδέες, να βλέπεις κάποιες χρήσιμες επιλογές για την καθημερινότητά σου, αλλά να μην σε ορίζει αυτό το πράγμα. Η ευελιξία είναι βασικό συστατικό ενός επιτυχημένου προγράμματος. Και εκεί πέρα θέλω να σου πω για τα ευρήματα μιας έρευνας που δείχνει ξεκάθαρα ότι όποιος κάνει αυστηρή δίαιτα είναι σίγουρο ότι θα χάσει βάρος. Αλλά όποιος κάνει μια ευέλικτη καλή δίαιτα, μια ευέλικτη διατροφή, θα χάσει και αυτός βάρος μόνο που θα το διατηρήσει σε βάθος χρόνου. Και δεν θα κάνει τον εαυτό του να τρελαθεί από όλο αυτό το κόνσεπτ της δίαιτας. Πρόσεχε πάρα πολύ την ισορροπία μεταξύ αυτών των τριών χαρακτηριστικών, ακρίβεια, ευελιξία και συνέπεια, και προσάρμοσέ τα με βάση τον στόχο σου. Αν θες καθοδήγηση ως προς αυτό το στόχο, στείλε μου μήνυμα στη σελίδα και θα επικοινωνήσω μαζί σου για να βάλουμε μπροστά ένα ιδανικό πρόγραμμα διατροφής χωρίς στερητικό τρόπο, πάντα με ακρίβεια, ευελιξία και συνέπεια. Αυτά είχα να σου πω για το σημερινό βίντεο. Να είσαι καλά. Ραντεβού στο επόμενο.